τη μικρή επιταγή που πήραν μειωμένη στα χέρια τους οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, ζητά ο Νίκος Αναστασιάδης, με τα σενάρια λύσης του θέματος να είναι αρκετά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο είναι να τροποποιηθεί το σχέδιο και να δοθεί η διαφορά που έχασε μερίδα των χαμηλοσυνταξιούχων. Η απόφαση αναμένεται να πάρθει ακόμη και τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα στα Σκαριά βρίσκεται συνάντηση της Ένωσης Συνταξιούχων με την αρμόδια Υφυπουργό Πρόνοιας, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή. Νέο σχέδιο στήριξης για 1.900 αυτοτελώς εργαζόμενους βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης από την κυβέρνηση, με δαπάνη 1,6 εκατομμυρίων ευρώ. Φωτογράφοι, οδηγοί ταξί, πλανοδιοπόλες, όσοι μπήκαν στη λίστα στήριξης. Υπουργός Εργασίας έχει ρηχτεί στη μάχη των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να κλειδώσει το ποσό που θα λάβει κάθε κατηγορία. Ποσά που θα αποφασιστούν τις επόμενες ημέρες. Μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων μένει στην απέξω, διαμηνύει την ίδια ώρα το ΑΚΕΛ. Οι εργαζόμενοι των αμυγός τουριστικών περιοχών αφέθηκαν έξω από τις εξαγγελίες της Υπουργού, που προφανώς παραγγέλθηκαν άρον-άρον για τις ανάγκες της προεκλογικής του αβεροφνεοφύτου. Χειραβοηθείες και σε 1.500 ξενοδοχό υπαλλήλους, με 1 εκατομμύριο με ΦΑΠΑΚ στήριξη για Δεκέμβριο του 2021 και Ιανουάριο του 2022. Κατώτατο μισθό απασχόλησε από εργαζόμενους τρίτων χωρών, ακρίβεια. Μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την εκτελεστική γραμματεία της ΠΕΟ. Άμεση λήψη μέτρων ζήτησε από τον Πρόεδρο η Γενική Γραμματέας της Συντεχνίας, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.